λοιπόν, έχω τρίψει εδώ πέρα 300 γραμμάρια τσένταρ, ντυρόλο. Να πω ότι αυτό το τυρί έχει μόνο 14% λιπαρά, γι' αυτό το βάζουμε και εδώ πέρα. Δεν θέλουμε πολλά λιπαρά μέσα, αλλά θέλουμε και το τυρί. Δηλαδή πάντα τραβάει το τυρί τα γεμιστά, γι' αυτό και πάντα βάζουμε λίγο φέτα δίπλα ή θα βάλουμε κάποιο θέλει τυράκι. Λίγο. Έλα. Πάρε αυτή την κουτάλα καλύτερα για να κατέψουμε αυτό. Φέρε αυτό το κουτάλακι. Λοιπόν, θέλουμε τυράκι μέσα οπωσδήποτε για να μας, έτσι, να μας φαίνεται πιο ολοκληρωμένο το γεύμα. Θα βάλω το περισσότερο μέσα. Από τα 300 γραμμάρια θα βάλω τα 250. Εντάξει. Κρεμμυδάκι, σκόρδο, πιπεριά, λαδάκι, και σε αυτό κυμά, ντομάτα κονκασέ, αλάτι, πιπέρι, μαϊντανό, δυόσμο και κασέρι. Σ' αγαπώ, Σταμάτη. Δεν θέλεις τίποτα άλλο. Είναι... Όταν θα φτάσετε σε αυτό το σημείο και θα δοκιμάσετε, γιατί θα δοκιμάσετε για να δείτε πως είναι η γέμιση, άμα θέλει αλάτι, πιπέρι. Θα πείτε, ναι, δεν είναι δυνατόν τόσο γρήγορα να κάνω κάτι τόσο νόστιμο. Τρώγεται πρώτα απ' όλα η γέμιση σκέτη σαν σαλάτα. Δηλαδή, πραγματικά τρώγεται σαν σαλάτα. Ναι, σαν ταμπουλέ. Είναι απίστευτα νόστιμα, απίστευτα καλοκαιρινή. Πάρα πολύ ωραίο. Και το κοτόπουλο. Και πάμε να γεμίσουμε τις περιές μας. Άρα, τι μας έχει μείνει εδώ πέρα, μας έχουν μείνει 50 γραμμάρια τυρί. Αυτή σως που δεν κατάλαβα τι είναι. Η μισή ντομάτα κονκασέ με λίγο κέτσαπ μέσα για να γλυκίσει από πάνω. Θα σας δείξω ακριβώς τι εννοώ. Και πάμε να γεμίσουμε τις πιπεριές. Ξέρεις, θέλω. Θα φτάσει και για τόσο πιπεριές. Κοίταξε, οι χρωματιστές συνήθως είναι μεγαλύτερες από τις πράσινες. Γι' αυτό το λόγο έχω πει 8, δηλαδή οι χρωματιστές παίρνουν πολύ παραπάνω ποσότητα από τις πράσινες. Και δεν θες να βάλουμε πατάτα. Από κάτω δεν βάζει λαδάκι. Τίποτα δεν βάζουμε, γιατί θέλουμε, σου είπα, να το κάνουμε όσο πιο light γίνεται. Έλεγα και πριν στον Γιώργο ότι πολλές φορές τα γεμιστά, όταν κάνουμε το καλοκαίρι γεμιστά, θεωρείται ένα light γεύμα, ένα γεύμα που το τρώμε για να είναι πιο καλοκαιρινό. Αλλά επειδή πολλές φορές το παρακάνουμε στο θέμα λάδι και στο θέμα να το κάνουμε νόστιμο, γιατί δεν έχει τίποτα. Είναι βαρύ το φαγητό μας. Και δεν το καταλαβαίνουμε ότι γίνεται βαρύ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε ότι γίνεται βαρύ, αλλά οι θερμίδες που έχει μέσα είναι πάρα πολλές. Έχω άλλη μια παιδιά εδώ πέρα. Εσύ θέλω αυτά που έχω γεμίσει τελείως να ανακατέψεις λίγο το γλάσο από πάνω και να ρίξεις μια κουταλιά από πάνω. Γιατί το κάνεις αυτό για το μετά. Για να δώσει. Κονκασέ με λίγη κέτσαπ. Ουσιαστικά θα γίνουν σαν πιτσάκια τώρα ένα πράγμα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά εδώ τα έχω τελειώσει. Τα δύο. Και βάζω πάνω έτσι. Έτσι, μία κουταλίτσα. Αυτό θέλω. Αρεάκι. Τι γεμιστάκι είναι αυτό. Αυτό είναι γεμιστό διαφορετικό. Να μην κάνουμε όλη την ώρα τα ίδια πράγματα. Έτσι δεν είναι. Έχουμε κάνει και γεμιστά κανονικά. Μία διαφορετική εκδοχή. Και δεν ξέρει που καθένα τι τρώει. Πολύ για αυτέ είναι φίλοι μου. Έκανα 5 φορέ το λουκουμαδόψο. Αλήθεια, το λουκουμαδόψο είναι. Είναι αλλού. Είναι αλλού και πολύ πρωτότυπη συνταγή. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο τυράκι που έχει μείνει το ρίχνουμε και αυτό από πάνω. Ουσιαστικά το φαγητό μας δεν θέλουμε να ψήσουμε κάτι πολύ, είναι ψημένο, απλά θέλουμε να δέσει σαν φαγητό. Γι' αυτό το λόγο θα βάλουμε στο 200 βαθμούς το φούρνο μας έτσι ζεστό και θα αφήσουμε περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα ίσα ίσα που να πάρει λίγο χρώμα. Αυτό. Και βγήκε ακριβώς. Ναι, για αυτό που είπες, περισσότερες. Δηλαδή αυτό το φαγητό τρώνε χαλαρά 4 άτομα, αν σου πω και 5. Μην το βαρύνετε το φαγητό, δηλαδή μην βάλετε πατάτες. Καλύτερα να φας 2 πιπεριές με σαλατούλα παρά μία και. Ναι, γιατί πρέπει να καταλάβουμε η πιπεριά τι έχει μέσα. Έχει το λαχανικό γύρω-γύρω. Μέσα έχει το ριζάκι. Το ριζάκι είναι άψογο υδατάνθρακα. Ένα υδατάνθρακα που θέλουμε γενικά το καλοκαίρι να παίρνουμε ενέργεια. Έχουμε το κοτοπουλάκι μέσα. Έχουμε το τυρί, το light, τον τυρόλο. Έχουμε την ντομάτα, έχουμε τα λαχανικά, έχουμε τη γεύση. Γεύση παραπάνω δεν θέλει. Τώρα, άμα θέλετε να κάνετε μία υπερβολή, θα κάνετε στο τέλος και θα ρίξετε λίγο ελαιόλαδο φρέσκο. Όχι, από πάνω. Μωρέ, δεν χρειάζεται. Ίσα να μυρίσει. Αυτό. Πολύ ωραίο. Καλή μας όρεξη. Λοιπόν, είπες για 20 λεπτά ότι θα χρειαστεί να το βάλουμε. 20 λεπτά, στο μισή ώρα στους 200. Χωρίς λάδι από κάτω, χωρίς τίποτα. Τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Καλή μας όρεξη.